Η αναδοχή δεν έχει καμία σχέση με την υιοθεσία. Η υιοθεσία είναι κάτι άλλο και τα κριτήρια είναι πολύ πιο αυστηρά και καλώς είναι. Όμως στην αναδοχή τα κριτήρια είναι πολύ πιο εύκολα. Κριτήριο καταρχήν πέραν της υγιούς κατάστασης της οικογένειας είτε και του μεμονωμένου ατόμου είναι η αγάπη και η προσφορά προς το παιδί. Έτσι. Οπότε λοιπόν εδώ δεν έχουμε ιδιαίτερα κριτήρια. Κριτήριο είναι να μην υπάρχει ποινικό μητρό, κριτήριο είναι να μην είναι κάποιος ασθενής, και τέτοια. Αλλά δεν είναι τα ίδια κριτήρια με την υιοθεσία. Μπορεί να απευθυνθεί στις κοινωνικές υπηρεσίες όλων των Δήμων και φυσικά της περιφέρειας, μπορεί να απευθυνθεί και σε εμάς, αν μη κυβερνητική οργάνωση, θα πάρει μια πρώτη πληροφόρηση και από εκεί και πέρα θα παραπεμφθεί ανάλογα με το τι παιδί μπορεί να φιλοξενήσει. Πρωτοβουλία την οποία ανέλαβε η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας Περιφέρειας Κρήτης για το συγκεκριμένο θεσμό αποδεικνύει το ενδιαφέρον των επιστημόνων αλλά και των πολιτών σε αυτή την ημερίδα. Πράγματι στην περιφέρεια Κρήτης έχουμε στοιχεία σαν Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας αναδόχων οικογενειών, είναι περίπου 18 αυτή τη στιγμή, καθώς επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά σε ιδρύματα, σε διάφορα ιδρύματα όπως το Κέντρο Παιδικής Μέρημνας. Τα παιδιά αυτά ανέρχονται περίπου σε 79 τον αριθμό, μπορούν να βρουν μια ζεστή αγκαλιά σε μια οικογένεια για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εκείνο που είναι βασική μας επιδίωξη είναι η αποϊδρυματοποίηση αυτών των παιδιών μέσω του θεσμού της αναδοχής. Είναι μια προτεραιότητα που θέτει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εμείς συνεπικουρούμε αυτή την πρωτοβουλία. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις κοινωνικές λειτουργούς που συμμετέλεσαν στην επιτυχία αυτής εδώ της ημερίδας της εκδήλωσης. Αλλά θέλω να πω ότι πρώτος το στόχος μας είναι η δημιουργία μητρώου αναδόχων οικογενειών και αναδόχων μονογονεακών οικογενειών, έτσι ώστε να υπάρξει μια πλήρης καταγραφή και έλεγχος των στοιχείων αυτών που θέλουν να συμμετάσχουν στο θεσμό μετά την ψήφιση του Προεδρικού Διατάγματος 86 του 2009.